Να ληφθούν μέτρα κατά των παράνομων κουρέων και κομωτών που το προηγούμενο διάστημα έκαναν χρυσές δουλειές, ενώ τα νόμιμα κομωτήρια ήταν κλειστά λόγω κορονοϊού, ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Κουρέων Κομωτών Μαγνησίας. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε πού δουλεύουν, τι είναι, όμως θα πρέπει να πάρθει ένα πλάνο, ούτως ώστε να μην μπορούν να δουλέψουν. Έχουμε κάνει εμείς τις ανάλογες ενέργειες προς όλα τα Υπουργεία εδώ και χρόνια. Έχουμε συναντηθεί και με τοπικούς βουλευτές εδώ πέρα και έχουμε συζητήσει το θέμα. Ποιο, το πώς μπορεί να σταματήσει αυτό το οποίο αναφέρεται προηγουμένως. Δεν μπορεί να αγοράζει επαγγελματικά προϊόντα και εργαλεία κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας και δεν έχει επαγγελματικό αφημί. Αμέσως τελειώνει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ο κύριος Τέλιος Κλιτσινάρης επισημαίνει ότι προκύπτουν θέματα δημόσιας υγείας σε ό,τι αφορά στην παράνομη λειτουργία κομωτών και κουρέων, ενώ όπως σημειώνει υπάρχει ευθύνη και των απλών πολιτών που τους βάζουν στα σπίτια τους. Σε αυτό φταίει και το κοινό, έτσι, το καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή, πού πήγε αυτός, πού ήταν πρώτα, πώς, ας πούμε, πώς τον καλεί μέσα στο σπίτι του. Και πες ότι εδώ έσκασε και μία βόμπα, έτσι, και συνέχιζε αυτό το πράγμα. Τι οφείλουμε εμείς 160 που είμαστε καταστηματάρχες να πάμε κατά ένα μήνα πίσω. Γιατί ακούσατε ότι αν κάτι δεν πάει καλά τώρα στη συνέχεια, τα μέτρα θα αρχίσουν να μπορούν να ξαπηγαίνουν πάλι προς τα πίσω. Δηλαδή, κατά νομούς μπορεί να ανακλίνει. Έτσι, δηλαδή θα μολύσουν πάλι αυτούς έξω και θα είμαστε εμείς κλειστά.